Μάρθα, Κωνσταντίνος. Γεια σας. Θα ήθελα να ξέρω αυτά που δεν επιθυμείς και αυτά που επιθυμείς και γύρω από όλα αυτά, εμείς εδώ η ομάδα των expert θα τα κάνουμε πραγματικότητα. Τι δεν επιθυμείς στο μάλι σου? Δεν θα ήθελα να είναι κάτι σε κόκκινους τόνους. Okay. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μου ταιριάζει. Okay. Όσο αφορά το μήκος. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει το μακρύ μαλλί. Τώρα δεν ξέρω αν και το σχήμα είναι αυτό που μου ταιριάζει. Τώρα αν εσείς νομίζετε ότι πιο κοντό θα ήταν πιο καλό. Συνήθως μετά από το λούσιμο, τι τους κάνεις, τα σκουπίζεις και μετά? Τα σκουπίζω, συνήθως τα αφήνω όπως έχουν. Τα αφήνεις φυσικά? Ναι, φυσικά. Κάποιες φορές τα κάνω τα ισιώνω. Okay. Και έτσι δεν θέλεις να ασχολιάσαι πολύ χρόνο? Ναι, δεν έχω πολύ χρόνο. Να δούμε λιγάκι. Πρώτον, πώς αντιδρά ένα χρώμα, okay? Mm-hmm. Πώς αντιδρά ένα χρώμα? Ένα χρώμα αντιδρά στο εξής. Όταν έχουμε κάτι που είναι ανοιχτό, το μάτι πάντοτε πάει στο ανοιχτό. Όταν είναι κάτι σκούρο, το μάτι πάει στο σκούρο. Γίνεται το εξής. Άμα σκουρίνουμε το μαλλί σου, Μάγδα μου εδώ, και το σκουρίνουμε το μαλλί, αμέσως αυτό που θα φαίνεται είναι το πιο ανοιχτό που είναι το πρόσωπο, έτσι. Ήδη το πρόσωπό σου έχει στρογγυλάδα, ήδη είναι φαρδί. Νομίζω θα ήθελες να το μικρύνεις λίγα το πρόσωπό σου. Okay. Το να μικρύνει το πρόσωπο, αυτό πρέπει να κάνουμε να δημιουργήσουμε κάτι που είναι πιο μεγάλο. Κάνοντας το πιο ξανθό το μαλλί σου, αμέσως θα δώσουμε και το μάτι θα πάει στο πιο ανοιχτό και έτσι δεν θα δίνει τόσο πολύ προσοχή στο πρόσωπο, θα σου δίνει και περισσότερο ύψος, αλλά θα αφαιρέσει και τη στρογγυλάδα και τον όγκο από το πρόσωπό σου. Okay? Ναι. Okay. Από εκεί και πέρα αυτό που θα κάνουμε είναι στη συνέχεια, διότι έχει στρογγυλό πρόσωπο και συνήθως όταν έχουμε μάγουλα εδώ, σε αυτό το σημείο, με το τρόπο που το σβήνουμε να δημιουργούμε όγκο σε αυτά εδώ τα σημεία, ακριβώς εδώ. Δημιουργώντας όγκο εδώ, το μάτι ακολουθεί τον όγκο και σβήνει αμέσως. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί να το κάνουμε. Ένα είναι που θα το κάνει στη συνέχεια ο Δούκας με το κούρεμα να δημιουργήσει όγκο επάνω, και η Σοφία θα δώσει και αντάβια ώστε να έχει και περισσότερο όγκο. Σαν με δύο τρόπους να δημιουργήσουμε όσο πιο πολύ όγκο μπορούμε. Στη συνέχεια, εδώ στο πλάι δεν θα ρίξουμε αντάβιες καθόλου. Είναι μεγάλο λάθος όταν ρίχνουμε αντάβιες στο πλάι. Γιατί όταν δίνουμε αντάβια εδώ, αμέσως το μάτι πάει στο φως και φαρδένουμε το πρόσωπο. Είναι λίγες οι γυναίκες που σηκώνει να τους κάνεις αντάβια εδώ. Η αντάβια εδώ στο πλάι είναι για γυναίκες που έχουν πάρα πολύ λεπτό πρόσωπο. Okay, και στη συνέχεια θα έλεγα αφέλειες δεν θα τις πρότεινα, γιατί η αφέλεια τι κάνει? Μόλις κάνουμε αφέλεια, πρώτον είναι και μικρό το μέτωπο σου. Mm-hmm. Εκτός από αυτό, κάνοντας μια αφέλεια το ρίχνουμε κάτω αμέσως στο μάτι και φαρδένουμε εδώ. Κάποια φράτζα ίσως? Κάποια φράτζα, ναι, ίσως θα έλεγα το μήκος που έχεις εδώ τούτη τη στιγμή δεν είναι το ιδανικό για σένα, γιατί όπως έρχεται και πέφτει, έρχεται και κάνει το ίδιο το πράγμα. Σε στρογγυλεύει. Θα έλεγα μία φράτζα στη μέση του προσώπου, ώστε να ισορροπήσει λιγάκι αυτή την απόσταση. Mm-hmm. Τώρα, πάμε λιγάκι στο μήκος. Πώς λειτουργεί το μήκος? Το μήκος λειτουργεί, το μάτι πάντοτε ακολουθεί και σαν σύνολο, σαν να είσαι όρθια. Γιατί αυτό μετράει όχι μόνο όταν είσαι καθιστή, όταν είσαι και όρθια. Είναι από τον ώμο και κάτω. Σαν ό,τι μαλλί έχουμε από τον ώμο και κάτω, το μισό από αυτό, π.χ. έχουμε τόσο μήκος εμείς, άμα το μισό από αυτό τι κοντένισα, εσύ άμα έχεις μαλλί μέχρι εδώ, mm-hmm. που δεν το προτείνω γιατί σου φαρδίνει το πρόσωπο, αλλά λέγαμε, άμα πιέναμε μέχρι εδώ, θα κέρδιζες σας με την πρώτη εικόνα που θα έβλεπε κάποιος ή σε μια φωτογραφία, θα σε είχε κάνει τόσο πιο ψηλή. Mm-hmm. Αυτό που θέλατε θα ήταν το ιδανικό, να μην πάμε τόσο κοντό εδώ που φαρδένει το πρόσωπο, αλλά και να μην είμαστε τόσο μακροί όπως είμαστε τώρα, να ανεβούμε λιγάκι, να ανεβούμε περίπου τόσο που θα σε ψηλώνει τόσο. Σαν να φοράς ένα τακούνι χωρίς να φοράς το τακούνι. Είμαι okay. και κοντούλα, εγώ το χρειάζομαι. Εκτός από αυτό, το μήκος αντιδρά και με ένα άλλο τρόπο. Ανάλογα που έχουμε το μήκος, δημιουργείται ένα κέντρο. Όλα τα σχήματα έχουν ένα κέντρο. Το μάτι μας πάντοτε πάει στο κέντρο ασυνείδητα. So, τούτη τη στιγμή, στο πρόσωπο που έχουμε εδώ, το κέντρο του σχήματος, τούτη τη στιγμή, είναι το πηγούνι της. Ήδη είναι έντονο το πηγούνι της, δεν χρειάζεται να το τονίσουμε άλλο, γιατί είναι το κέντρο του σχήματος. Έτσι, αμέσως. Μόλις τα κόψουμε εδώ,
το μάτι που πάει στα χείλη. Έχει πολύ ωραία χείλη και έτσι θα της τονίσουμε τα χείλη. Στη συνέχεια, στο πλάι, να δούμε και λιγάκι προφίλ, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπουμε μόνο όπως τα βλέπουμε εμείς, τα βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Τι είναι, εδώ στο προφίλ όταν δούμε. Όταν έχουμε ένα έντονο πηγούνι και θέλουμε να το σβήσουμε, άμα δώσουμε όγκο εδώ, το μάτι ακολουθεί τον όγκο και σβήνω το πηγούνι. Όταν έχω ένα πηγούνι που είναι flat και δεν υπάρχει και θέλω να δημιουργήσω ένα πιο έντονο πηγούνι, κάνω flat το μαλλί εδώ και αμέσως εδώ τραβάω το πηγούνι. Στη συνέχεια έχουμε τη μύτη. Η μύτη όταν δεν δίνω όγκο εδώ και το σπρώχνω, βγαίνει έξω το προφίλ. Όταν δίνω όγκο εδώ αμέσως, σβήνω το προφίλ. Επίσης, δημιουργώντας μια φράτζα που είναι λιγάκι πιο ανάλαφρη, θα έχουμε και όγκο εδώ και βλέπετε αμέσως εδώ μειώνεται η μύτη, γιατί είναι το μέτρο σύγκρισης αυτό. Εκεί μένουμε. Αυτά.